7,5 μηνών είναι τώρα. Εντάξει. Το έχω ράψει κάποιους μήνες, κάνω γυμναστική. Έχεις κάνει και ωραίο μαύρισμα. Έχω κάνει και ωραίο μαύρισμα, ναι. Α, το έραψες. Χαίρομαι, γιατί πέρσι δεν είχα μαυρίσει. Και πήγαινα στη θάλασσα και καθόμουν κάτω από την ομπρέλα με αντιλιακά 50 και αυτά και έλεγα. Α, το έραψες κάποιους μήνες, γιατί οι περισσότερες λένε εγώ δεν κάνω τίποτα, βγαίνουν από το μευτήριο. Σωματότυπος είναι ο δικός μου, έτσι δεν αλλάζει. Αυτό που βγαίνει, αυτό που βγαίνουν από το μευτήριο και είναι σαν να μην έχουν γεννήσει ποτέ. Τύπου Μαριέτα, τύπου Βίκυ Καγιά, οι οποίες δεν είδες σκυλιά ποτέ. Η Καγιά, είτε ήταν έντυος, είτε δεν ήταν. Βγήκε από το νοσοκομείο, ήταν η ίδια πριν, η ίδια μετά. Ακριβώς. Και μετά, πριν σαραντίσει, τη βλέπουμε 15 μέρες μετά έξω, σκορμάρα. Το ίδιο είναι, εγώ δεν κατάλαβα διαφορά. Αλλά στη δική μου περίπτωση, εγώ πήρα 15 κιλά. Δεν ήταν λίγα. Πήρες! Για τις δικές μου τις αναλογίες, ήταν πολλά τα κιλά. Ναι. Και μαζεύτηκα και λίγο. Γιατί λέω, εντάξει, τώρα είμαι έγκυος, θέλω να κάνω το πρόγραμμά μου, να φάω ό,τι θέλω. Ήταν η μοναδική ευκαιρία. Δεν το είχα προηγουμένως λόγω του modeling. Και αφέθηκα πάρα πολύ. Και σε κάποια στιγμή λέω, Βάσο, πήγαινε και στο γιατρό μου και μου έλεγε, πρέπει να πάρει γύρω στα 12 κιλά. Ποια 12 κιλά, εγώ είχα φτάσει στο τελευταίο μήνα για 8. Και λέω, θα τα ξεπεράσω πολύ και πρέπει να μαζευτώ. Και τότε άρχισα να ακολουθώ ένα πρόγραμμα μετά τις διακοπές. Γιατί μέχρι τις διακοπές λέω, θα φάω, θα χαλαρώσω και να γυρίσω. Αυτό το έκανες γιατί το ήθελες εσύ και γιατί το ζήτησε ο άντρας σου? Όχι, δεν μου το ζήτησε. Ίσα-ίσα μ' άφηνε. Ενώ μου τα, λίγο τα γλυκά μου λέει, όχι, μην τρως τόσο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τότε μου έλεγε, εντάξει, κάνω ό,τι θες αυτή την περίοδο. Του άρεσε να είσαι λίγο πιο τσιποτή? Όχι, αντίθετο. Όχι. Γενικά λειτουργούμε σε ένα πρόγραμμα και η διατροφή μας στο σπίτι, αλλά εκείνη την περίοδο, λόγω του ότι ήμουν έγκυος, ήθελα να με αφήσει χαλαρή. Δεν ήθελα να μου βάλει και εκεί πρόγραμμα. Πώς ένιωσες όταν είδες ότι το σώμα σου άλλαζε, σε έπιασε κάποια ανασφάλεια, γιατί είσαι μια γυναίκα, παιδιά, από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχει η Ελλάδα, έτσι. Ναι. Καλά, σταμάτα τώρα. Όχι, αλήθεια λέω. Αυτό πρόσωπο είναι ψωγίνο. Ένιωσες κάπως, ένιωσες ανασφάλεια όταν πήρες τα κιλά? Ένιωσα λίγο περίεργα, γιατί είχα συνηθίσει να γυμνάζομαι, να έχω ένα ωραίο κορμί. Τις πρώτες μέρες που δεν φαινόταν εκεί κοιλιά, αλλά άρχισε να παίρνει, να σχηματίζεται λίγο το κορμί μου από την εγκυμοσύνη, εκεί ένιωσα λίγο περίεργα. Όταν πλέον έκανα την κοιλίτσα και φαινόταν στις διακοπές που πήγα, κυκλοφορούσα μια χαρά. Δεν με πείραξε στη θάλασσα, ούτε σκεφτόμουν πώς θα βγω τώρα και μπορεί να έχω πάρει λίγο στην περιφέρεια και είναι η κοιλιά μου έτσι. Το λέω γιατί με άλλες κοπέλες που συζητούσαν μου λέγανε αυτό το πράγμα, ότι ντρέπομαι να βγω στη θάλασσα, πώς βγήκες. Και εγώ ήμουν πολύ χαλαρή σε αυτό το πράγμα. Αλλά κάπου πήγαινα και κοιταζόμουν. Τώρα σήκωνα. Εγώ πρέπει να σου πω ότι σε κάτι πλάνα από θάλασσα που σε έχω δει πρόσφατα, σου είναι μια χαρά πάντως. Όχι, εντάξει, τώρα είμαι καλά. Τώρα νιώθω εγώ. Δεν μου λες, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η σχέση η πολύ στενή. Πώς ήταν, ναι. Α, η πολύ πολύ στενή. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά ήταν. Ξέρεις κάτι, αυτό είναι το πιο yes. Ναι, το ξέρω. Υπάρχουν κάποιες πολύ λίγες περιπτώσεις που διαλύονται τα πάντα. Και πριν, δεν καταλαβαίνω το κομμάτι της ερωτικής διάθεσης. Πόσο πιο ανοιχτά πρέπει να το πω. Το κομμάτι της ερωτικής διάθεσης αναφέρεσαι. Υπάρχουν άντρες, λοιπόν, το έχω συζητήσει με φίλες μου, οι οποίοι μόλις μένει η γυναίκα τους έγκυος, ύστερα από λίγο, δεν, κάτι κολλάει το μυαλό τους. Δεν μπορούν. Και υπάρχουν και άντρες που θέλουν πιο πολύ. Σπάνιες περιπτώσεις νομίζω αυτές. Γιατί εγώ έχω φίλες, το αντίθετο μου λένε. Συνήθως οι άντρες κολλάνε. Εσά τι τυχερές. Δεν συνηθίζουν εύκολα τη γυναίκα τους εκείνη την περίοδο. Αποξενώνονται λίγο, αλλά και μετά είναι το δύσκολο. Υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα. Να. Μέχρι να προσαρμοστούν ξανά στη ζωή που είχαν πριν. Εντάξει, δόξα τω Θεώ. Θα πρέπει λίγο να τα δίνουμε αυτά τα μηνύματα όμως, γιατί να σου πω κάτι. Εγώ έχω δει πάρα πολλές σχέσεις. Δεν είναι πολύ ωραία η περίοδος αυτή. Έχω δει πολλές σχέσεις να χαλάνε. Να περνάνε κρίσεις την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά. Και πολλές, τις περισσότερες φορές οι κρίσεις ξεκινάνε από το σεξουαλικό κομμάτι στα ζευγάρια, έτσι, από εκεί. Ναι. Από τον άντρα, από εκεί ξεκινάει η κρίση κατευθείαν. Γιατί αυτό έχει στο μυαλό του, τα ξέρουμε αυτά, Βάσο μου. Μπαίνει τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Αυτό. Λοιπόν, να περάσουμε αυτό το ωραίο μηνυματάκι, ότι μπορεί η εγκυμοσύνη να είναι και πιο σεξουαλική περίοδος. Δεν λέμε βέβαια μόνο τον τελευταίο μήνα που είσαι ένα βαρύδι και δεν μπορείς να κουνηθείς, αλλά ο υπόλοιπος χρόνος, επειδή το σώμα της γυναίκας περνάει και διάφορα εσωτερικά. Και η ψυχολογία. Και η ψυχολογία. Καμπυλώνεται. Ναι. Καμπυλώνεται. Καμπυλώνεται. Ευχαριστώ, Σπύρο μου. Μπορεί να είναι και πιο σεξουαλικό. Δηλαδή, μην κολλάει το ανδρικό μυαλό. Υπάρχει λόγο. Είναι ωραίο. Το θέλει και η γυναίκα τον άντρα της εκείνη τη στιγμή να της πει κάτι, να την κάνει να νιώσει καλά. Μην της δείξει ότι πω πω πως έχεις γίνει έτσι.
Και ακριβώς. Να νοιάζει να, ότι είναι γυναίκα ακόμα, όχι απλά μαμά. Είναι και πολλοί μήνες τώρα και αν αρχίσει και τρως απόρριψη από το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, μετά δύσκολο να περνάνε. Σωστά. Εσείς πάντως δεν φαίνεται να έχετε πρόβλημα. Πάμε να δούμε το βιντεάκι γιατί έχουμε και ωραίες στιγμές. Είναι μια ευτυχισμένη μανούλα και αυτό φαίνεται σε κάθε της φωτογραφία, αφού το χαμόγελο δεν λείπει από το πρόσωπό της. Η Βάσο Κολυδά ζει την απόλυτη χαρά δίπλα στον 7 μηνών γιο της και το σύζυγό της Γιάννη Εμμανουηλίδη. Η Βάσο Κολυδά, εκτός από full-time μαμά, διατηρεί και ένα blog στο διαδίκτυο με τίτλο «Βασιονίστα», σε γνωστή ιστοσελίδα όπου περιγράφει στιγμές από την καθημερινότητά της, τα συναισθήματά της, τα νέα της μόδας, τις τάσεις, αλλά και συμβουλές για νέες μαμάδες. Η όμορφη πρώην Playmate γεννήθηκε στην Αθήνα, μεγάλωσε στα νότια προάστια, ενώ στο σχολείο μπορεί να ήταν μέτρια μαθήτρια, όμως είχε μεγάλη έφεση στον αθλητισμό και ειδικά στο μπάσκετ. Το 2006 η συμμετοχή και η νίκη της στο διαγωνισμό Playmate της άνοιξε διάπλατα τις πόρτες της OB's. Η σχέση της με το σύζυγό της Γιάννη Εμμανουηλίδη είναι καρμική. Όπως λέει, στο πρόσωπό του βρήκε το άλλο της μισό και κοντά του νιώθει ασφάλεια και σιγουριά. Ο ερχομός του μικρού τους γιου άλλαξε εντελώς τη ζωή τους, ενώ λίγο πριν γεννήσει παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Νικαίας. Και ενώ το ζευγάρι προετοίμαζε και το θρησκευτικό του γάμο μαζί με την βάπτιση του γιου τους, μια ξαφνική απώλεια λίγο πριν το Πάσχα του θείου του Πολίστα ανέβαλε το μυστήριο του γάμου. Στις 8 Αυγούστου θα γίνει στην Πάρο μόνο η βάπτιση του μικρού, ο οποίος θα ονομαστεί Γιώργος. Νονή, η κολλητή φίλη του ζευγαριού, Κορίνα Στεργιάδη και Αντώνης Βλοντάκης, με τους οποίους πριν από λίγες ημέρες βρέθηκαν μαζί στη Μύκονο. Εκεί Βάσο και Γιάννης δεν μπορούσαν να κρύψουν το πόσο ερωτευμένοι και ευτυχισμένοι είναι, ενώ οι φωτογραφίες της όμορφης μανούλας με μαγιό δείχνουν πως έχει χάσει όλα τα κιλά της εγκυμοσύνης και πως διατηρεί μια άψογη σιλουέτα. Έκπληξη! Δεν είδα ούτε κάμερα ούτε τίποτα. Καλά, εγώ κοίταγα θάλασσα. Ο Γιάννης που κοίταγε προς την άλλη. Δεν κοίταγε προς την άλλη. Ο Γιάννης τώρα δεν κοίταγε. Κοίταγε προς τα βουνά ο Γιάννης. Όταν περπατάτε εσύ με τον άντρα σου, είναι σαν να βλέπει κανείς φωτογράφηση, βίντεο κλιπ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Κάτι ζευγάρι να παίζουν σε βίντεο κλιπ. Έχει δύο κούκλοι και περπατάνε έτσι και λες, οκ, ξέρεις ότι βλέπεις βίντεο κλιπ να γυρίζετε. Είσαι απίστευτη μαζί. Μην ξαφνιάζετε. Μην το δείχνουμε συνέχεια ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Είπαμε, Μύκονος TV, φτάνει. Παντού το Μύκονος TV. Ωραία είναι αυτά πάντως, εντάξει. Ωραίο είναι να έχεις γεννήσει, να έχεις το μωρό σου και να είσαι ερωτευμένος και hot. Φερόμασταν παντού. Ναι, εντάξει. Εντάξει, το ότι πήγαμε σε μια παραλία που μπορεί να έχει φωτογράφους, δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είμαι στημένη. Αφού είμαι ερωτευμένη με τον άντρα μου, έτσι φέρομαι παντού. Και εκείνος από ό,τι φαίνεται μαζί σου. Εντάξει, καλά είναι. Να σου πω κάτι, πιο φυσιολογικό είναι αυτό που βλέπουμε, παρά το άλλο να βλέπεις ένα υποτίθεται αγαπημένο ζευγάρι και να μην μιλούνται μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι υπάρχουν και αυτά. Κάναμε πραγματικά τόσο εντύπωση και μας λέγανε, εσείς είστε φυσιολογικοί. Μα τι σημαίνει είστε φυσιολογικοί, άμα είσαι. Παντρεύτηκες με έναν άνθρωπο, είσαι ερωτευμένη με έναν άνθρωπο. Γιατί να μείνεις εκδηλωτική, δεν το καταλαβαίνω. Πρέπει να είμαι δηλαδή στημένη. Έτσι δεν όχι, είναι. Όχι, απλά μας επαρασύρει η καθημερινότητα. Λίγο οι ευθύνες, λίγο και η εποχή που είναι λίγο μυστήρια, αυτό, οικονομικά. Εκεί που ήμουν, λέω να χαλάσω. Μπαίνει και ένα παιδί στη μέση πάντα. Δεν είναι, να σου πω κάτι. Αυτό είναι το επιθυμητό που σου συμβαίνει. Εσύ δεν είσαι παιδί, ε? Όχι. Εδώ δεν έχω γυναίκα, θα έχω παιδί. Να του βρούμε μία. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο ένα ζευγάρι να παραμένει ζευγάρι και μετά το παιδί. Συνήθως γίνεται η μαμά και ο μπαμπάς και χάνεται αυτό, η επαφή, ο λόγος που σας έρθει κοντά. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν εσύ κοιμόσουν δίπλα στο ζωοπλάσμα, μπορείς εύκολα να γίνει μόνο μαμά και μπαμπά, δηλαδή συμβαίνει. Καταστροφή και πας στη δουλειά ποτέ. Σε καταστρέφει. Είναι και ο χαρακτήρας αυτός, δεν είναι μόνο η ομορφιά. Σε βλέπω. 7 μηνών είναι το μικρό. Δεν ξέρω αν. Το όλο δημοτικό. Σε βλέπω γρήγορα. Έχει αρχίσει και μπουσουλάει τώρα. Είναι τόσο υπερκινητικός που μπα, δεν το σκέφτομαι καθόλου. Εντάξει, γι' αυτό έχει αδυνατήσει. Και με το Βλοντάκι λογικό, έτσι. Το Βλοντάκι πειραχτήρι από ό,τι είδες. Δεν την αφήνει την Κορίνα σε ησυχία. Τι κάνει Βλοντάκι. Καλά είναι. Γι' αυτό έχουν τρία, έτσι. Εσείς πώς κολλήσατε εκείνη θα γίνει την πάρη σας. Φίλοι ο Αντώνης με τον Γιάννη. Από το Πόλο. Ναι. Και έτσι κολλήσαμε κι εμείς. Αλλά είναι και ένα ζευγάρι που είναι πολύ κοντά σε εμάς.
Και κάνουμε παρέα και είμαστε πραγματικά οι αυτοί μας. Είμαστε χαλαροί και περνάμε πολύ ωραία μαζί. Αυτή η παρέα των χαρισματικών πολιστών εκεί πέρα που γίνεται. Είναι ωραία. Που γίνεται ο κακός χαμός έτσι. Φαντάζω τώρα αυτά τα δύο ζευγάρια να περπατάνε στη Μύκονο. Τα τιάνα, ναι. Θα τρίζουν τα Ματογιάννια. Σύονται τα σοκάκια. Κατάθλιψη. Καλά, τα Ματογιάννια γενικά. Μετά κατάθλιψη. Τι είναι και λες είναι που είναι παντρεμένη. Και τρως κανένα καρπουζάκι και τις βουλεύεις με το κουτάλι και μένεις. Δεν αυτό. Είναι το ζευγάρι που είναι 30 χρόνια μαζί. Το ζευγάρι που είναι 30 χρόνια μαζί περπατάει στη Μύκονο χέρι-χέρι και βλέπει τα ζευγάρια αυτά. Γυρίζει όλο στη γυναίκα του που τύπη έχει κάνει. Θυμόνια, νευριάζει. Σήκω και φεύγει από εδώ πέρα. Το λέει ο άλλος τη γυναίκα του, ε. Η άλλη τι λέει, Δημήτρη. Δεν ξέρω, όμως θα κάνει η Αστέλ. Που έχει τον άλλον με την κυλίτσα και τα αυτά, αυτή να μην το πει η άλλη. Μόνο εσείς να το λέτε, Δημήτρη. Μόνο εμείς. Για να πει την κυλίτσα. Φτάνει αυτός ο ρατσισμός. Όχι, αυτός ο ρατσισμός φτάνει απέναντι στις γυναίκες. Εμείς να μην το πούμε λίγο. Να το πούμε. Ε? Να το πούμε, να το πούμε. Εσύ θα έτυχε να έχει έναν άντρα με κοιλιά. Δηλαδή, α πούμε, φαίνεται ότι ο Γιάννη ξεφεύγει κάποια στιγμή στα κοιλά του. Θα σε ενοχλήσει. Όχι, ξεφύγει. Εντάξει. Έτσι ξεφεύγει ο Γιάννης. Όχι, ρε, τώρα είναι και σε μια φάση που γυμνάζεται, του αρέσει. Και του κάνει και καλό αυτό, γιατί όταν δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, το γυμναστήριο είναι η μόνη σου. Εκτόνους. Ναι, δεν κάνεις κάτι άλλο μέσα στη μέρα. Μετά σπίτι γυρνάς, κοιμάσαι. Αλλά κάποια στιγμή είχε χαλαρώσει. Ο γιος έχει πάρει λίγο παραπάνω. Ξεπέρασε γρήγορα τα διάνα. Και τώρα του λέω, κοίτα να είσαι εσύ φέτος μέχρι το καλοκαίρι και μπορώ να είμαι δίπλα και να λένε όλοι, κοίτα εδώ που τι πάει. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε στο σύντροφό σου και κολλήσατε. Η εικόνα ήταν το τελευταίο που με τράβηξε. Αν το πιστεύεις τώρα. Τώρα. Αυτό δεν το πιστεύουμε. Κοίτα, με την πρώτη ματιά, ναι, είναι ένα ωραίο παιδί. Αλλά έλεγα ότι τον βλέπεις τώρα έτσι όπως είναι. Λέω, θα είναι τώρα κανένα παρμένο, με τα μυαλά πάνω από το κεφάλι, κανένα τυπάκι τώρα που θα είναι όλη μέρα στα γυμναστήρια, θα χτυπιέται. Αυτό σκέφτηκα. Αλλά μετά που το γνώρισα, άρχισε και μου λέει, ξέρεις αυτά τα δικά τα ωραία που έχει. Τα φιλοσοφημένα πολύ, μου ξεκίνησε κάτι πολιτική, κάτι τέτοιο. Σε συνεπήρε, ε. Εδώ είμαστε τώρα. Θες να σου πω κάτι, οι άντρες που κάνουν πρωταθλητισμό, οι αθλητές-αθλητές είναι τόσο ταγμένοι που είναι πολύ, ποτέ δεν είναι παρμένοι και... Όχι, αλλά λίγο η εικόνα με ξεγέλασε. Ναι, λέω, αν είναι μόνο αυτό, δεν με ενδιαφέρει. Εσύ πού να βρεις και άντρα στο ύψος σου, δηλαδή, φαντάζομαι. Έχει και ένα θέμα αυτό. Για να πετύχεις, ας πούμε, κάποιον ή μπασκετμπολίστας θα έπρεπε να είναι. Ή πολίστας θα έπρεπε να είναι, δεν είναι και εύκολο. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, θα έχω σταματήσει λίγο τα ψηλά. Είμαι περισσότερο με φλάτ, εντάξει, λόγω και της καθημερινότητας. Δεν γίνεται τώρα να έχω το παιδί στην αγκαλιά και να πηγαίνω με αυτά. Αλλά είμαι και πιο χαλαρή μετά. Δεν μου λες, με το γιο έχεις φάει... Καψούρα μεγάλη. Καψούρα. Εντάξει, τρέλα. Δεν ξέρω αν είναι οι αγορομάνες. Λένε οι αγορομάνες είναι έτσι. Αν είχα κόρη αυτά τα διαφορετικά, δεν ξέρω. Αλλά τώρα που αρχίζει, μπουσουλάει, μιλάει, μου κάνει αυτά τα τσαλίμια. Τον αφήνω κάτω και κλαίει, ανοίγει λίγο τα μάτια να δει τώρα πού είμαι, είμαι εκεί κοντά ή έχω φύγει. Μόλις πλησιάζω και μου κάνει έτσι τα χεράκια. Σε ποιο μοιάζει? Στο Γιάννη. Πώς θα το βαφτίσετε, γιατί θα κάνει τη βάφτιση τώρα τον Αύγουστο, τον Αύγουστο θα κάνουμε, ναι. Πού, στην Πάρο, έμαθα. Στην Πάρο, ναι. Πώς θα τον βαφτίσετε τον Θα τον βγάλουμε Γιώργο. Είναι το όνομα του Θερού. Θερού μου είναι. Αλλά θα τον βγάλουμε και ανάργυρο, επειδή γεννήθηκε την ημέρα αυτή. Mm. Και έχει ένα κλεισάκι που είναι στην Πάρο και ήθελα πάρα πολύ να το βαφτίσουμε εκεί πέρα. Και... Δεν μου λες πώς ισορροπείς ανάμεσα σε δύο άντρες. Γιατί όσους δεν το έχουν ζήσει, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, οι άντρες, όταν γεννάμε το πρώτο μας παιδί, όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι άντρες που έχουν μια πιο φιλική πλευρά μέσα τους, πιο γυναικεία πλευρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι γκέι. Όχι, να υπάρξει αυτό. Ναι, καταλαβαίνω πώς μου το λέω. Και οι οποίοι αυτή τη φιλική τους πλευρά τη βγάζουν έντονα όταν κάνεις παιδί και είναι, ξυπνάνε τις νύχτες, αλλάζουν πάνω. Είναι πολύ από πάνω από το μωρό, δεν ζηλεύουν το μωρό. Όμως σε μια μεγάλη πλειοψηφία τα αρσενικά αισθάνονται ότι χάνουν τη γυναίκα τους. Ναι. Την προσοχή, τη γυναίκα τους, τον άνθρωπό τους. Και ζηλεύουν λίγο, έχουνε... Νομίζω ότι το ένιωσε λίγο. Επειδή στις αρχές έχεις και ένα πρόγραμμα με το μωρό, το οποίο είσαι κάθε δύο ώρες, έτσι, είσαι από πάνω. Εγώ λοιπόν όταν γυρνούσε ο Γιάννης το βράδυ, είχα το άγχος να υπάρχει απόλυτη σιγή μες στο σπίτι, να μην ξυπνήσει, να μην μου ξεσηκωθεί, γιατί δεν κοιμότανε και πολύ.
Και με το που κοιμότανε, έκλεινα τηλέφωνα, έκλεινα πόρτες. Λέω όσο καταφέρει να κοιμηθεί και ξεκουραστώ λίγο. Οπότε όταν γυρνούσα από δουλειά και ήθελε λίγο να κάτσουμε μαζί να συζητήσουμε, εγώ έτρεχα κατευθείαν να κοιμηθώ για να έχω δυνάμεις. Και εκεί λίγο κάτι υπήρξε. Ένιωσα κάτι τέτοιο, λίγο τη ζήλια, λίγο. Τον κράταγα. Έμενε στο σπίτι τον φίλο και μετά έφευγα. Καλά μου λέει, εμένα δεν θα με φιλήσει. Αλλά δεν, το έκανα τελείως ασυνείδητα. Δεν ξέρω, δεν μπορούσα να το ερμηνεύσω γιατί ήταν το μυαλό μου τόσο φόκου στο παιδί, στο πρόγραμμά του και δεν το καταλάβαινα. Μετά που άρχισε λίγο να μεγαλώνει, να χαλαρώνει το πρόγραμμά του, χαλάρωσα κι εγώ μαζί του. Και το κατάλαβα αυτό που μου είπε. Αλλά προσπαθούσα και προσπαθώ ακόμα να κρατάω τις ισορροπίες. Αλλά πάντα η γυναίκα προσπαθεί να βάζει λίγο από τον προσωπικό της χρόνο. Δηλαδή, εγώ τον προσωπικό μου χρόνο θα τον χρησιμοποιήσω για τους άλλους. Όχι τόσο πολύ για τον εαυτό μου. Τώρα όσο αντέξω, δεν ξέρω πώς θα τα αντέξω. Όλες αυτό κάνουμε. Ναι. Χίλια κομμάτια και θέλω να σου πω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή, οι περισσότεροι άντρες ζηλεύουν. Διεκδικούν τη γυναίκα τους όταν να έρθει το παιδί. Δεν θέλουν, γιατί το παιδί τους παίρνει τη γυναίκα τους. Έτσι αισθάνονται. Αλλά πιστεύω το μπορεί να ακούγεται τελείως ανώριμο και γελίο αυτό το πράγμα, αλλά μέχρι να βρουν οι άντρες την ισορροπία τους. Μπαίνει τρίτο πρόσωπο μέσα. Μπαίνει τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Ναι. Είναι έτσι. Και θέλει προσοχή. Και καλά κάνεις και το λες και το λέω κι εγώ γιατί, για τα νέα ζευγάρια. Αλλά να κρατάνε τις ισορροπίες. Το πιο σημαντικό είναι. Στη δική μου περίπτωση τουλάχιστον, που είχα και χρόνο, είχαν και χρόνο και οι άλλοι και με βοηθούσαν πάρα πολύ. Και η πεθερά μου και ο πεθερός μου και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Και γενικά, επειδή ήταν και το πρώτο παιδί, είχαν όλη τη λαχτάρα. Και εγώ είμαι γενικά της άποψης, δεν θέλω ένα παιδί να είναι πάνω μου όλη την ώρα. Θέλω να μάθει και να εξοικειωθεί με την οικογένεια. Τον άφηνα, οπότε αυτό με έφερνε πιο κοντά με τον Γιάννη. Γιατί μια γυναίκα η οποία δεν έχει βοήθεια και δεν δουλεύει και είναι όλη μέρα με ένα παιδί. Μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσει τη σχέση της και να βρει τις ισορροπίες πολύ γρήγορα με τον άντρα της. Έτσι. Και ειδικά που θυλάζει, γιατί εγώ σταμάτησα τον δεύτερο μήνα να θυλάζω. Οπότε μου ήταν πολύ εύκολο να το αφήσω το παιδί.